Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις και όχι μόνο, αλλά θα ρίξουμε έτσι μία ματιά και στο αυτοδιοικητικό ταμείο που κάνει το ΚΚΕ. Στο επίκεντρο λοιπόν τη συζήτηση αυτό το μέρος, με αφορμή και τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον κύριο Μανώλη Συντηχάκη, βουλευτής του ΚΚΕ, βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί ξέρετε, οι εξελίξεις τρέχουν και δεν μπορούν να μας αφήσουν ανεπηρέαστοι και φυσικά αναφερόμαστε στα όσα γίνονται στην Γάζα, ένα τοπίο, ένα διεθνές τοπίο το οποίο είναι ιδιαίτερα ρευστό και ξέρετε, υπάρχει ανησυχία του κόσμου τελικά και η Ελλάδα κρατάει τη σωστή στάση σε όλη αυτή την συζήτηση, την διπλωματική αλλά και τη συζήτηση γενικότερα. Λέτε την επίσημη Ελλάδα ή την κυβερνητική γραμμή. Την καθημερινή, τη λαϊκή Ελλάδα. Την κυβερνητική γραμμή. Αν μιλάμε για την κυβερνητική γραμμή, είναι με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Και έχει κάνει όχι απλά φάουλ, συνειδητές, θα έλεγα, επιλογές, όπως για παράδειγμα η δήλωση του Πρωθυπουργού για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ. Ανιστόρητη δήλωση και επικίνδυνη. Ανιστόρητη γιατί γνωρίζει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα που έτρεξαν να επιδοκιμάσουν τη δήλωση Μητσοτάκη, την αποδέχτηκαν δηλαδή, διότι υπάρχει η απόφαση του ΟΗΕ του 1947 που λέει ίδρυση δύο κρατών, και του Παλαιστινιακού κράτους και του Ισραηλινού κράτους. Έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα ο ένας, αλλά δεν έχει την αυτοάμυνα ο άλλος, και δεν αναφέρομαι στη Χαμάς, αλλά όταν έχεις ήδη 100.000 νεκρούς, πλάς, από το 1947 μέχρι σήμερα. Έχεις πόσες συντηφάντες. Έχεις ένα αγώνα απίστευτο αυτού του Παλαιστινιακού λαού που έχει βγει έξω από αυτά τα σύνορα. Έχει την παγκόσμια απήχηση που έχει και βλέπετε ότι κατά εκατομμύρια λαών είναι στους δρόμους αυτό το χρονικό διάστημα και παλεύουν τι για το δικαίωμα ενός λαού να έχει το δικό του κράτος. Με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967. Να σταματήσουν οι επικισμοί του Ισραήλ. Να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα, είχαν 5.000 πολιτικούς κρατούμενους συν 1.500 που δεν έχουν περάσει καν από δικαστική αποδίκη. Θα μπορούσε ωστόσο μετά την επίθεση της Χαμάς να υπάρξουν διαφορετικές εξελίξεις, κύριε Συντηχάκη? Πάντα υπάρχει η εναλλακτική, η άλλη πλευρά, η λύση στο πρόβλημα. Ποτέ δεν πεθαίνει η λύση στο πρόβλημα. Και τώρα. Αλλά προσέξτε να δείτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος δολοφόνων. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλά με μια, πώς το πω, μια κυβέρνηση η οποία έτυχε να είναι στην διακυβέρνηση του Ισραήλ και κάνει αυτά που κάνει. Διαχρονικά έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που εξοπλίζεται από τις ΗΠΑ. Βλέπετε πως στηρίζουν οι ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί θέλουν να έχουν τον έλεγχο, το ποτηρητή στην περιοχή και γιατί προφανώς παίζονται και μεγάλα γεωπολιτικά οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Ενώνονται δύο ήπειροι, η Αφρική με την Ασία. Είναι οι ενεργειακοί πόροι, είναι οι ενεργειακοί δρόμοι που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πριν την επίθεση της Χαμάς, ήμασταν πρώτον πυλών υπογραφή συμφωνίας του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία για τον ενεργειακό δρόμο και για άλλες οικονομικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Πολλοί συνδυάζουν τη χρονική συγκυρία με την επίθεση της Χαμάς, ακριβώς για αυτό που αναφέρατε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μα ξέρετε, η Χαμάς, αν δεν υπήρχε η Ισραηλινή κατοχή, θα υπήρχε Χαμάς, θα υπήρχε Χεζμπολάχ. Όταν έχεις ένα λαό ο οποίος αφανίζεται στην κυρολεξία, δηλαδή μιλάμε για μια γενοκτονία μπροστά μας, είναι δυνατόν αυτός ο λαός να μην αντιδράσει? Και ποιος είναι αυτός που μπορεί εύκολα να ελέγξει μια Χαμάς, να ελέγξει μια Χεζμπολάχ κτλ? Δηλαδή χτυπάμε το Σαμάρι και όχι το Γάιδαρο, γιατί σε προκειμένη περίπτωση αυτό γίνεται. Να γιατί στεκόμαστε με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού και είμαστε ενάντια στο κράτος δολοφόνο και καλούμε το λαό, τη νεολαία, να κατέβει στους δρόμους και το Σάββατο που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, στην Αθήνα θα γίνει την Κυριακή στο Σύνταγμα.
θα είναι περίοδος δηλαδή μεγάλων αντιπεριαλιστικών, αντιπολεμικών κινητοποιήσεων στη χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βιάστηκε να πάει στο Ισραήλ. Ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκε, που πήγε στο Ισραήλ. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχει ενεργά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν είναι μόνο υπόθεση τώρα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Να μην ξεχνάμε ότι τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία στέλνοντας στρατιωτικό εξοπλισμό, που ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του στρατιωτικού εξοπλισμού αφαιρείται από την άμυνα της χώρας. Mm-hmm. Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, διότι ετησίως δίνουμε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικές πολεμικές δαπάνες και όχι αμυντικές δαπάνες. Και φυσικά συμμετέχει σε αυτό που λέμε ευρωατλαντικό δόγμα. Θα σας θυμίσω ότι είχε πει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην θητεία του, ότι εμείς θα ματώσουμε για τους συμμάχους. Δεν το λέει εύκολα κάποιος. Όταν λες θα ματώσω για τους συμμάχους, σημαίνει ότι διαπυρός και σιδήρου θα σταθώ στο πλευρό τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι μια στρατηγική επιλογή όμως από τη στιγμή προφανώς που είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ, από τη στιγμή που έχουμε εταίρους, είτε στην Ευρώπη είτε στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές αποφάσεις. Σωστό είναι. Είναι μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, εγώ θα έλεγα για των άλλων κομμάτων. Διότι όταν μέσα στη Βουλή, για παράδειγμα, ψηφίζεις τις στρατηγικές συμφωνίες ΗΠΑ, Ελλάδας-Γαλλίας, όταν ψηφίζεις την επέκταση της αμερικάνικης βάσης της Σούδας, όταν τσακώνονται μέσα στη Βουλή ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ο Κατρούγκαλος μαζί με τους άλλους της Νέας Δημοκρατίας για το αν θα επεκταθούν οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα, ετοιμάζουν τώρα επέκταση των αμερικάνικων βάσεων και στην Κάρπαθο, έτσι, είναι στην Αχίαλο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, η Σούδα του Βορρά. Όλα αυτά έγιναν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες παρέλαβε αυτές τις συμφωνίες η Νέα Δημοκρατία, τις επέκτηνε, τις προχώρησε. Βέβαια, κύριε Συντηχάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην τελευταία ψηφοφορία που έγινε στον ΟΗΕ και υπήρξε έντονη κριτική για τη στάση που ακολούθησε η Ελλάδα, τα άλλα κόμματα, πέραν του Κουκουένο, άσκησαν έντονη κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Για τη στάση, εννοώ για το θέμα της, ως προς τη Γάζα. Το να πατάς σε δύο βάρκες δεν είναι καλό πράγμα, κάποια στιγμή θα πέσεις. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν γίνεται να στηρίζεις το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την ίδια στιγμή να χύλεις κροκοδίλια δάκρυα και εκ του ασφαλούς να ζητάς ή μάλλον να καυτηριάζεις αρνητικά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απήχε μάλλον από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Στην πραγμα... Α, το πιο απλό και το πιο... και δεν χάθηκε και ο χρόνος ακόμα. Ποιο? Υπάρχει απόφαση της Βουλής από το 2016, ομόφωνη η απόφαση, ομόφωνη, για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση την παρούσα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα εφαρμοστεί, το λέω έτσι με ένα ρητορικό ύφος. Ρητορικό εντελώς. Αλλά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Ήταν όμως ομόφωνη η απόφαση του 2016. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα. Ή την ίσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένο τώρα, κυρία Συντηχάκη, ότι έχουμε ένα δύσκολο γείτονα και φυσικά αναφέρομαι στην Τουρκία, είναι αυτό ένα πάτημα από τις κυβερνήσεις ανέκαθεν για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας και του εξοπλισμού μας, του αμυντικού εξοπλισμού μας? Μπορούμε την ίδια ώρα, από τη στιγμή που θέλουμε τους εταίρους μας στο πλευρό μας, είτε είναι το ΝΑΤΟ είτε είναι η Ευρώπη, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με δεδομένο ότι έχουμε ένα δύσκολο γείτονα που δεν ξέρουμε, πολλές φορές είναι και απρόβλεπτος. Κύριε Σφαγιανάκη, εγώ βλέπω να επιβεβαιώνεται το σύνθημα που ακούω κάθε φορά. ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πολέμη. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Το πάλι το άλλο σύνθημα που λέει χούντες και πολέμη το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι. Από πού και ως πού το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν την ασφάλεια των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας? Από πού έχει προκύψει? Το 40% της Κύπρου το κατέχει η Τουρκία, όντας μέσα στο ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και επειδή σας είπα ότι είναι ανιστόρητη η δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας για το Ισραήλ, για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, να σας πω κάτι. Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη. Η Τουρκία επίσης είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Όταν λοιπόν λες για το δικαίωμα αυτοάμυνας μιας κατοχικής δύναμης στο δικαίωμα ενός λαού να αποκτήσει το δικό του κράτος,
θα βγει ο Ερντογάν και η αστική τάξη της Τουρκίας κάποια στιγμή και θα σου πει και εσένα, μη μιλάς, εσύ δεν ήσουν που στήριζες μια κατοχική δύναμη το Ισραήλ. Καταλαβαίνουμε τον παραλληλισμό. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς τα ίδια, έτσι, κύριε Στιχάκη, διότι το Ισραήλ είναι ένα κανονικό κράτος. Δεν είναι ένα κατοχικό. Η αστική τάξη της Τουρκίας και αυτοί που εποφθαλμιούν για την αναβάθμιση τη γεωπολιτική και την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων. Η Τουρκία αναφέρουν στην αστική τάξη της Τουρκίας, όχι στο λαό. Δεν θα το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα αύριο μεθαύριο. Αλλά ο Ερντογάν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε επιχείρημα, έχει και εσύ και αβάσιμο. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε δει ότι πολλές φορές δεν βασίζεται ούτε στο διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν γίνεται να επιβραβεύεις και να στηρίζεις από τη μία κατοχική δύναμη, όπως είναι το Ισραήλ, και από την άλλη, τι λες, καταγγέλεις μία άλλη. Είναι βασική αυτή η διαφορά. Καταγγέλεις μία άλλη επίσης κατοχική δύναμη που κατέχει το 40% της Κύπρου. Είναι από τη μία επιβραβεύεις και από την άλλη. Είναι μεγάλη όμως διαφορά. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μπάμπης ότι από τη μία έχουμε ένα αναγνωρισμένο κράτος, από την άλλη όχι. Κοιτάξτε να σας πω, ο τρίτος που το βλέπει σου λέει όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ανιστόρητη η δήλωση, είναι επικίνδυνη, ανοίγει άλλες ατραπούς. Και σε καμία περίπτωση, καμία υπεριαλιστική συμμαχία ποτέ δεν επέφερε θετικά αποτελέσματα για το, όχι μόνο για το λαό το δικό μας, και για τον γείτονά μας, για τους λαούς της περιοχής. Είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Και είναι άλλο πράγμα τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά που παίζονται στην ευρύτερη περιοχή και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι παίκτες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Γιατί δεν είναι μόνο πόλεμος στο Ισραήλ για την Παλαιστίνη. Είναι ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, είναι τα Βαλκάνια με το Κόσοβο. Είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που άλλοτε οξύνονται και άλλοτε πάνε προς τα πίσω. Φαίνονται να εκτονώνται, ναι. Έχεις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχεις Ρωσία, έχεις Κίνα, Ινδία, Βραζιλία. Ναι, έχει γεωπολιτικές ισορροπίες και συμφέροντα που μπλέκονται το ένα έχεις, με το άλλο. Έχεις τη συμμαχία των Πρίγκς. Απέναντι σε μια άλλη συμμαχία που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κύριο λόγο με Γερμανία, Γαλλία, ο Αγγλοσαξονικός, η Αγγλοσαξονική Συμμαχία από την άλλη κτλ. Και μέσα σε αυτό όλο το παιχνίδι που παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι λαοί. Και όταν λέει χορεύουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Τα βατράχια, σωστό. Σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Εγχώρια, ναι, στα πολιτικά. Να προχωρήσουμε έτσι λόγω πίεσης τηλεοπτικού χρόνου και στην υπόλοιπη ατζέντα της σημερινής εκπομπής. Αυτοδιοικητικά, κύριε Συντυχάκη, έχω την αίσθηση ότι το ΚΚΕ νιώθει δικαιωμένο από τις επιλογές του στην αυτοδιοίκηση. Με μια λαϊκή συσπήρωση η οποία βγήκε δυνατά μπροστά, με συγκεκριμένες επιλογές προσώπων. Είναι έτσι. Και για την Κρήτη νιώθετε δικαιωμένοι ως προς τις επιλογές των προσώπων και των πολιτικών των οποίων υπεραμηθήκατε. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια ανωδική πορεία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όχι τυχαία. Εκφράστηκε στις βουλευτικές εκλογές, έτσι, και επιβεβαιώθηκαν αυτές οι θετικές διεργασίες. Έρχονται καπάκι οι τοπικές περιφερειακές εκλογές που δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στη λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή στους συνδυασμούς που στήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και από το 7,7% στις βουλευτικές πήγαμε 10% πλάς, πανελλαδικά. Είχαμε αύξηση και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι... Και νίκησε και σε κάποιους δήμους, σταθεροποιείται, έτσι, βέβαια, σταθεροποιείται και ενισχύεται. Και αν δεν υπήρχε ο καλοπονοθευτικός νόμος, εγώ θα σας έλεγα ότι στο δεύτερο γύρο θα μπαίναμε ως λαϊκή συσπήρωση σε πολύ περισσότερους δήμους, θα είχαμε εκλέξει πολύ περισσότερους δημάρχους και θα είχαμε εκλέξει πολύ περισσότερους πολλαπλάσιους δημοτικούς συμβούλους. Προφανώς αυτός είναι ο καλπονοθευτικός νόμος. Αλλά πέρα από αυτό, τα εκλογικά αποτελέσματα έδειξαν ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική. Σταθεροποιείται αυτό το πράγμα και είναι μια πολύ καλή προϋπόθεση αυτή η σταθεροποίηση να εκφραστεί σε μια μαχητική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι εκλογική, μαχητική, κινηματική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολύ μεγάλες ανατροπές. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχετε το βλέμμα εστραμμένο και στις ευρωεκλογές του Μαΐου, κύριε Συντυχάκη. Δηλαδή, γιατί με δεδομένη την όθηση η οποία φάνηκε να δίνεται. Και δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές. Οι εξελίξεις στο πολιτικό ελληνικό σκηνικό είναι αυτές που γνωρίζουμε όλοι.
Τις οποίες θα μας σχολιάσετε και τώρα. Ναι, λοιπόν. Τώρα πλάκα κάνω, αλλά θέλω να αποδεβάζουμε εκλογικά όρια σε καμία περίπτωση. Αλλά έχει μια τέτοια δυναμική σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα εκφραστεί πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει ένα πολύ πιο ισχυρό ρεύμα αμφισβήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Στιχάκη, τα αποτελέσματα στο δεύτερο γύρο σε κάποιους στους πολύ μεγάλους δήμους της χώρας, ενώ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που είναι ήταν ένα μήνυμα μάλλον για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί είδαμε ουσιαστικά και μια σύμπραξη έτσι, πολλών κομμάτων στους μεγάλους δήμους. Προφανώς, γιατί έχει διαφορές από τις βουλευτικές στις τοπικές περιφερειακές εκλογές, πάντα υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν βέβαια και οι πιέσεις. Δεν το παραβλέπουμε αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι δέχτηκε ήττα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι δυνάμεις που ήρθαν στους δημαρχιακούς τόκους διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες, τις υφιστάμενες, δηλαδή δημοτικές αρχές. Mm-hmm. Και θα σας πω ότι ο κύριος Λούκας, στην Αθήνα, ο κύριος Λούκας και ο κύριος Μπακογιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο συμπορεύονταν από κοινού στα πολύ μεγάλα ζητήματα του Δήμου Αθηναίων. Ήταν νίκη του Πασόκ, νίκη Δούκα. Γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι ναι, ήταν ήττα της Νέας Δημοκρατίας ή ήταν Μπακογιάννη, αλλά την ίδια ώρα η νίκη του Δούκα δεν ήταν νίκη μόνο του Πασόκ, ήταν νίκη όλων των δυνάμεων οι οποίες συμπορεύτηκαν στο πρόσωπό του τη Δεύτερη Κυριακή. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν έχει μια αντικυβερνητική αντίληψη γενικώς. Ναι. Εμείς κρίνουμε πολιτικές. Με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και τα λοιπά. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ αναφέρομαι περισσότερο στην αντίδραση του Πασόκ, να σας πω την αλήθεια, η οποία εκφράστηκε ως μια νίκη. Το εισέπραξαν και το εκδήλωσαν μετά επικοινωνιακά. Εκφράστηκε ένας αντικυβερνητισμός, δηλαδή ένας αντινεοδημοκρατισμός, να το πω έτσι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που όμως αυτό είναι σαθρό. Δηλαδή δεν βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Και είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή δεν γίνεται τα προηγούμενα 4 χρόνια σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν το 50, το 60, το 70% των νομοσχεδίων στα δημοτικά συμβούλια να συμπορεύονται από κοινού, αλλά στις δημοτικές εκλογές και στο δεύτερο γύρο να δημιουργείται ένας αντικυβερνητισμός που σημαίνει ότι εκεί δεν εκφράστηκαν διαφορετικές πολιτικές, δεν συγκρούστηκαν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, συγκρούστηκαν πρόσωπα. Δηλαδή, αν ο ένας είναι καλύτερος διαχειριστής στο δημαρχιακό θόκο ή ο Μπακογιάννης ή ο Δούκας ή αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ο λόγος, κύριε Στιχάκη, που η γραμμή ουσιαστικά του Κουκουέ της Λαϊκής Σπύρωσης στο δεύτερο γύρο, όπου δεν υπήρξε υποψήφιος της Λαϊκής Σπύρωσης, ήταν. Ναι, πάγια ουσιαστικά θέση. Είναι η πάγια θέση. Πάγια θέση. Αυτό είναι ο λόγος. Για αυτές τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Γενικώς, ναι, διαχρονικά. Πάντα. Πρώτον, γιατί θεωρούμε εκβιασμό το δεύτερο γύρο. Uh-huh. Ο καθένας πάει και ψηφίζει, στον πρώτο γύρο και ψηφίζει αυτό που θέλει. Με βάση τη συνείδησή του. Ο δεύτερος γύρος λειτουργεί εκβιαστικά. Ναι. Λειτουργεί εκβιαστικά. Άρα λοιπόν, φυσικά δεν μπορούμε να πούμε πήγαινε στην αποχή. Δεν είναι σωστό. Αν και πήγε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και θα σας έλεγα ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό αποχής που εκφράστηκε έχει και χαρακτηριστικά αμφισβήτησης και αντίδρασης απέναντι στα τεκτενόμενα και των Δήμων και των Περιφερειών και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ναι, έχει το ποσοστό της αδιαφορίας, αλλά έχει και το ποσοστό όμως της αντίδρασης ότι δεν μου κάνει κανένα σας. Δεν θέλω με κανένα σας να συμπράξω. Και αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Είναι πολιτική θέση. Είναι πολιτική άποψη. Δεν το παραγνωρίζεις. Δεν είναι θετικό ότι ο άλλος αποφασίζει να πάει στην αποχή. Απλά είναι, και δεν δύσκολο, πάει στην κάλπη. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ποιο είναι το ποσοστό αυτό της αποχής, από την αποχή πλέον, το οποίο λέει αυτό το μήνυμα. Και απλά δεν αδιαφορεί. Νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους και θα αφουγκραστούν. Mm-hmm. Τις όποιες αντιδράσεις και διαθέσεις υπήρχαν σε σχέση με την αποχή ή με τις επιλογές που έκαναν ψηφοφόροι. Να πάμε λίγο και στα κόμματα. Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, γιατί εντάξει, εσείς έχετε ησυχία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχετικά, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ είδατε ότι είχαμε εξελίξει, αλλαγή ηγεσίας. Έχει γίνει ο κακός χαμός, κύριε Στιχάκη. Στέφανος Κασελάκης. Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν είναι ένα προϊόν συνωμοσίας. Το βλέπουμε, το ζούμε στην καθημερινότητα. Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού που βιώνουν αργά ή γρήγορα όλα τα κόμματα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και κατά το παρελθόν είχαμε ζήσει αντίστοιχα φαινόμενα κτλ.
όταν κατέρεε το ΠΑΣΟΚ, είχες, εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά είχες, ας πούμε, εκφυλιστικά φαινόμενα. Έχει μπει σε φάση κατάρρευσης, πιστεύετε, ο ΣΥΡΙΖΑ? Η γνώμη μου είναι, η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι έτσι όπως εκφράζεται στο αστικό πολιτικό σύστημα και μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, δημοκρατική, ρεπουμπλικανή, σήμερα έχει τη Νέα Δημοκρατία που εκφράζει τον ένα πόλο και από την άλλη, αν το θέσουμε στη βάση των πόλων, υπάρχει και ο άλλος πόλος, ο σοσιαλδημοκρατικός, να το πω έτσι. Αν και δεν είναι σωστό, γιατί στη φυσική είναι οι δύο πόλοι, δεν υπάρχει τρίτος πόλος, αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, για να μπορούμε να συνοηθούμε. ο άλλος πόλος, ο σοσιαλδημοκρατικός, περνάει πάρα πολλά προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ βέβαια λένε από την μεριά της, έχουμε και μια μικρή άνοδο. Ακόμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν συζητήσετε μαζί τους κτλ., λένε ναι, είναι πρόβλημα. Δεν ξέρουμε με ποιον αντιπαρατεθούμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, το να υπάρχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Προσέξτε όμως εδώ να δείτε το λεπτό σημείο. Να γιατί υπάρχουν αυτοί δήθεν δύο πόλοι. Ο δικοματισμός που γνωρίζαμε παλιά, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, που εκφράζεται σήμερα με Νέα Δημοκρατία τον ισχυρό έναν πόλο, και από την άλλη έχει τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτή την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ναι. Εάν υποχωλαίνει ο ένας πόλος, πού θα κατευθυνθεί αυτός ο κόσμος? Στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πού άλλο θα πάει? Να λοιπόν το ανάγχωμα που λειτουργεί σε αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα. Γιατί αν πραγματικά αφήνανε ελεύθερο τον κόσμο να σκεφτεί και να αποφασίσει, αν δεν είχαν μπροστά τους αυτά τα εμπόδια, πραγματικά αυτός ο λαός, ο πολύπαθος λαός, ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος που σήμερα βυθίζεται στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, θα ακολουθούσε τον δικό του, τον ταξικό δρόμο, εκεί που πραγματικά ανήκει. Και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου πολιτικά. Φαντάζομαι, ναι, κύριε Συντηχάκη, ότι περιμένετε να έχετε κέρδη. Το βάζω σε εισαγωγικά το κέρδη, εννοώ. Ναι, το πολιτικά κέρδη. Αρχή, ναι, το είπαμε στην αρχή αυτό. Λογικό είναι. Ναι, λογικό φυσικά είναι. Δεν τρέφουμε αυταπάτες τώρα ότι μια στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα εκτιναχθεί στο 15, στο 20, στο 20. Μακάρι, αλλά δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Σε ρεαλιστική βάση. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο αποδοχής, που να του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι άλλο, θα έχουν γίνει πολύ σοβαρές διεργασίες στη συνείδηση του λαού. Θα έχεις ένα πολύ πιο ανεπτυγμένο λαϊκό κίνημα, που θα διεκδικεί όχι απλά το μεροκάματο, το μισθό για να μην πνίγεται ή να μην καίγεται το καλοκαίρι κτλ. Θα διεκδικήσει βαθύτερες αλλαγές, δηλαδή ανατροπή της εξουσίας. Των μονοπωλίων που είναι αυτοί που κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κατάφερε να κάνει αυτή την τεράστια άνοδο στα ποσοστά του και να έρθει στο σημείο που είναι σήμερα, να βρεθεί στην κυβέρνηση, να βρεθεί τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, σε σχέση με τα ποσοστά που είχε παλαιότερα, θεωρείτε ότι το έκανε θυσιάζοντας πολλά πράγματα, πολιτικές θέσεις του τότε, πολιτικές απόψεις, μια σταθερότητα την οποία τη θυσίασε προς χάριν κυβερνητικών βλέψεων? Επιτρέψτε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ήταν πάντα. Απλώς τώρα αποκαλύφθηκε. Δηλαδή, είναι κόμμα του συστήματος. Μα το έχουν αποδεχτεί και οι ίδιοι. Όταν λένε ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη, τι εννοούν? Μπορεί σε ένα σύστημα βαρβαρότητας, στον καπιταλισμό που κυριαρχεί το κέρδος, ο άνθρωπος να έρθει πάνω από τα κέρδη? Ναι. Πότε μπορεί να έρθει ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη? Μόνο όταν μιλάμε για μια άλλη εξουσία, που τότε το κέρδος δεν θα κυριαρχεί, θα κυριαρχούν οι ανθρώπινες ανάγκες. Θα κυριαρχούν οι κοινωνικές βιωτικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια εκφυλιστική πορεία αντικειμενικά στο διάβα του χρόνου. Είναι η προέκταση του κουκουέ εσωτερικού. Είναι η προέκταση αναθεώρησης της μαρξιστικής λενιστικής θεωρίας, να το πω έτσι. Κύριε Στιχάκη, όμως ενιαίως. Και μοιραία κατέληξε σήμερα εκεί που κατέληξε. Ενιαίως ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά όμως στο εσωτερικό του δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι διάφορες τάσεις, είναι διαφορετικές νομίζω και οι αντιλήψεις και η πολιτική φιλοσοφία μεταξύ των τάσεων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συμπαγείς. Έχουν αυτή την ακριβώς ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να θέσω το άλλο και θα απαντήσω και εσάς. Άλλο ηγεσία, άλλο η βάση. Μιλάμε για έναν απλό αριστερό κόσμο.
προοδευτικό κόσμο που πολλοί κόσμος αυτών που αναφέρω έχει ζυμωθεί μέσα στο κίνημα κατά το παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια. Ένας κόσμος που αγωνιά πραγματικά για το μέλλον και θεωρούμε ότι είναι δικός μας κόσμος. Mm-hmm. Αυτός ο κόσμος πρέπει να έρθει δίπλα μας. Mm-hmm. Θα συμπορευτούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Αργά ή γρήγορα και κυρίως η μια γενιά. Ξέρετε, αυτά τα παιδιά που οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους σμιλεύτηκαν μέσα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του 114, της Νεολαίας Λαμπράκη, παλιότερα στο ΕΑΜ, στο ΕΛΑ, στο Δημοκρατικό Στρατό. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτός ο κόσμος θα πορευτεί, θα συστρατευτεί με το κομμουνισκόπημα Ελλάδας. Mm-hmm. Μας πιέζει ο χρόνος όμως πολύ πολύ γρήγορα. Θέλουμε να ρωτήσουμε και για αυτή την κοινοβουλευτική παρέμβαση που κάνατε για το ναυάγιο του Ηράκλειον. Ζητήσατε κάποια στοιχεία και θα θέλαμε έτσι και την απάντηση που υπήρξε, αλλά και πολύ περισσότερο το σκεπτικό γιατί το κάνατε τώρα μετά από τόσα χρόνια. Είχα ορισμένα τηλεφωνήματα από παιδιά, εγγόνια, συγγενικά πρόσωπα εκείνων των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την αποφράδα ημέρα. Αν καλά θυμάμαι, 247 που έχω διαβάσει, 250, άλλοι λένε 270 κτλ. Ναι. 47 οι διασωθέντες. Ναι. Οι υπόλοιποι πνίγηκαν. Υπάρχει ένα πελώριο γιατί. Διότι το συγκεκριμένο πλοίο είχε πολλά προβλήματα. Είχε πολλά προβλήματα κατασκευαστικά. Από τα 6.000 τόνους έρμα που πρέπει να έχει ένα πλοίο για να μπει στο νερό, το συγκεκριμένο πλοίο, το Ηράκλειον, το οποίο σημειωτέων δεν ήταν επιβατικό, ήταν φορτηγό και έγινε επιβατικό. Μετατροπή. Ναι, αγγλικής προέλευσης. Λοιπόν, και είχε 800 τόνους έρμα. Και μάλιστα η τεχνική της επιθεώρησης το Νοέμβρη του 1966, δηλαδή ένα μήνα, ούτε καν ένα μήνα πριν βουλιάξει, δεν είχαν υπογράψει την τεχνική έκθεση για το πλοίο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Το πιο τραγικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε και οι αδελφοί Τυπάλτη έκαναν τα έξοδα για τις κηδείες αυτών των ανθρώπων. Κάναμε λοιπόν, καταθέσαμε... Εσείς ζητήσατε τα στοιχεία. Ζητήσαμε τη δικογραφία για το ναυάγιο, αντίγραφα καταθέσεων των αξιωματικών της γέφυρας του πλοίου, άλλα έγγραφα κτλ. Ποια ήταν η απάντηση, κύριε Στεγάκη? Η απάντηση ήταν ότι το αίτημα το οποίο κάνουμε δεν αποτελεί αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πρέπει να έχει βάση. Δεν θα το κρίνω τώρα, γιατί θα το εξετάσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή εννοώ με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το άρθρο 24, που λέει ότι μόνο ό,τι αφορά το κυβερνητικό έργο κατά τη θητεία που κατατίθεται το συγκεκριμένο αίτημα για τα έγγραφα κτλ. Μπορεί να δοθούν τα όποια έγγραφα. Ναι. Και στα πλαίσια της διάκρισης των νομοθετικών, της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, αυτά τα έγγραφα δεν μπορούν να δοθούν από κάποιο Υπουργείο, από την κυβέρνηση, αλλά από τις δικαστικές αρχές. Ναι. Δηλαδή το αμέσως επόμενο βήμα είναι προς τις δικαστικές αρχές, σε συνεννόηση βέβαια και με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά... για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελίξει. Εμείς κρατάμε ότι κάποιοι ψάχνουν απαντήσεις. Βέβαια, έστω και τόσα χρόνια μετά. Έστω και τόσα χρόνια βέβαια, μετά. Βέβαια. Και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό, βεβαίως, κύριε Συντηγάκη, και με τη βοήθεια και τη δική σας, γιατί καταλαβαίνω ότι θα το κρατήσετε ανοιχτό το θέμα και φυσικά η μνήμη τόσων ανθρώπων αξίζει, νομίζω, να κρατάμε τέτοιου είδους θέματα ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να δούμε και μία εικόνα, ίσως θέλει να κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Συντηγάκης από το κέντρο του Ηρακλείου, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, να συνδεθούμε εκεί που βρίσκεται ο Γιάννης Γιαλουράκης, συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους Παλαιστίνιους. Είναι αυτό που λέγατε, κύριε Συντηγάκη, ότι ο κόσμος, η κοινωνία έχει αρχίσει να αναπτύσσει αντανακλαστικά. Να κρατήσουμε βέβαια ότι υπάρχει ένα φιλιρινικό μέτωπο και μήνυμα που στέλνει διαχρονικά ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να το κρατάμε. Εμείς παίρνουμε εικόνα απευθείας τώρα από το κέντρο του Ηρακλείου, να πούμε τη βοήθεια του Γιάννη Γελουράκη. Ναι. Ο λαός μας έχει υποστεί τα πάνδυνα από πολέμους, από σφαγές, από αδικίες. Έχουν υπάρξει κινήματα. Υπήρξε το ΕΑΜΙΚΟ, το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης. Δηλαδή έχει δώσει πολλά αυτός ο λαός. Αυτά δεν ξεχνιούνται.
Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας αυτός έχει ένα μόνο μήνυμα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Κράτος του Ισραήλ, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, έξω οι ξένες βάσεις από την Ελλάδα, δεν έχουμε καμία δουλειά, να σταματήσει οποιαδήποτε οικονομική στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και μπορούν να συνυπάρξουν αυτοί οι δύο λαοί. Δεν είναι το θέμα ότι παίρνουμε το μέρος του ενός λαού και όχι το μέρος του άλλου λαού. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και οι δύο πρέπει να έχουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Σας ευχαριστούμε, θερμά, πολύ. Κύριε Συντυχάκη. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη τον Γιαλουράκη για την εικόνα που μας δίνει, λοιπόν, ξαναλέω, απευθείας από τα Λιοντάρια και τη συγκέντρωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπουμε την εικόνα αυτή την ώρα, λοιπόν, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις σιγά-σιγά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.